Δεν νομίζω ότι έχει έτσι η κατάσταση. Αντίθετα, θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου για την ελληνική μετάφραση της εκδήλωσης και ειδικά για τον όρο στρατιλάτης, τον οποίο αναφέρθηκε ο Σπύρος κατ' επανάληψη. Στρατέας στα γαλλικά δεν είναι στρατιλάτης, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τη στρατηγική, ο στρατηγικός νους, αυτός που χαράζει στρατηγική. Και, εν πάση περιπτώσει, ο Ντεμπόρ δεν ήταν ούτε Μεγαλέξανδρος, ούτε Μαο Τσετούν. Δεν ηγήθηκε ούτε επανάστασης, ούτε στρατεύματος. Και στην καλύτερη περίπτωση, στην ακμή της Ιντερνασιονάλ Σιεντρασιονίστ, οι άμεσοι συνεργάτες του και σύντροφοί του μετριόντουσαν σε δεκάδες. Άρα, είναι στρατές ο Γκι Ντεμπόρ, ανεξαρτήτως από ποια ερμηνευτική σκοπιά τον αντιμετωπίζει κάποιος, είναι ένας στρατηγικός νους της ανατροπής, θα έλεγα. Βέβαια, το ζήτημα με το Γκι Ντεμπόρ είναι το εξής, ότι ενώ όταν ήταν ενεργός σαν επαναστάτης, και μιλάω για την περίοδο πρώτου Γαλλικού Μάη, το πρόσωπό του και η ομάδα του γίνονταν αντικείμενο λυσαλαίων επιθέσεων, πράγμα που συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 70, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Μεκίνα του Ζόρζε Μποβιτσί, παρουσιάζεται το εξής παράδοξο φαινόμενο. Ενώ έχουμε τη δημοσίευση του έργου του, σχετικά πρόσφατη, δεν το 2006 νομίζω. Μιλάμε για ένα έργο που υπολογίζεται περίπου στις 2.000 σελίδες. Παρόλα αυτά, η θέση του Γκι Ντεμπόρ στο πανόραμα της γαλλικής διανόησης είναι ακόμα αμφιλεγόμενη. Και σημαίνει το εξής παράδοξο, από την μία, ο περισσότερος κόσμος έχει την τάση να αναφέρεται σε αυτόν, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το θέαμα, δηλαδή οι διαφημιστές, οι δημοσιογράφοι των mass media. Το παράδοξο το οποίο επισημάνθηκε και από το Mon Diplomatique, από έναν αρθρογράφο του ονοματή Καρπετά, είναι ότι υπήρξε σιγή ηχθείος για την κυκλοφορία του έργου του, σημειωτέων ότι το έργο του θεωρείται εθνική κληρονομιά και αγοράστηκε από τη χείρα Ντεμπόρ, από το γαλλικό δημόσιο, προκειμένου να μην καταλήξει στο Πανεπιστήμιο Yale. Αυτά είναι μερικά παράδοξα της περίπτωσης Ντεμπόρ και προχωράω στην ανάπτυξη του θέματός μου, που είναι Γκι Ντεμπόρ, πολιτικός φιλόσοφος, στοχαστή του πολέμου, η πρόσληψη του έργου του από τον Τζόρτζο Αγκάμεν. Δύο λόγια για τον Τζόρτζο Αγκάμεν, για όσους δεν τον γνωρίζουν. Πρόκειται για έναν Ιταλό φιλόσοφο, ο οποίος θύτευσε στον ύστερο Χάιντεγκερ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιμελήθηκε την έκδοση των έργων του Βάλτερ Μπένιαμιν στην Ιταλία. Είναι βαθύς γνώστης της μοντέρνας φιλοσοφίας, φίλος φιλοσόφων, επιστήφιος φίλος, όπως του Ζαν Ντεριντά ή του Ζαλίκ Νανσί, και φίλος επίσης του Γκι Ντεμπόρ, και μάλιστα υπάρχει και αλληλογραφία ανάμεσα στους δύο. Λοιπόν, προκειμένου να προχωρήσω στο πώς προσλαμβάνει το έργο του Γκι Ντεμπόρ ο Τζόρτζο Αγκάμεν, θα ξεκινήσω από ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο είναι το κύκνιο άσμα του Γκι Ντεμπόρ. Δυστυχώς η μετάφραση του στα ελληνικά δεν είναι και ιδεοδέστερη. Το βιβλίο λέγεται Πανηγυρικός, είναι ο απολογισμός μιας ζωής, το πούμε έτσι, και ξεκινάω από το εξής χωρίο. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία, οι προτιμήσεις και οι ιδέες μου δεν άλλαξαν, παραμένοντας στην πληρέστερη αντίθεση με ό,τι εκείνη ήταν, καθώς και με ό,τι επαγγελόταν ότι θα γίνει. Η Λεοπάρδα Λι πεθαίνει με τις κοιλίδες της και εγώ ποτέ δεν διανοήθηκα ούτε πίστεψα ότι ήμουν ικανός να βελτιωθώ. Δεν διεκδίκησα αληθινά κανένας είδους αρετή, εκτός ίσως από τη σκέψη ότι μόνο κάποια εγκλήματα ενός νέου είδους, που σίγουρα δεν είχαμε ακούσει να αναφέρονται στο παρελθόν, θα μπορούσαν να είναι ανταξιά μου, και από τη σκέψη ότι δεν έχω αλλάξει έπειτα από ένα τόσο κακό ξεκίνημα. Σε μια κρίσιμη στιγμή των ταραχών της Φεμβδόνης, ο Γκοντί,
ο οποίος τόσο σπουδαία δείγματα των ικανοτήτων του επέδειξε στο χειρισμό των ανθρωπίνων υποθέσεων και κυρίως στον αγαπημένο του ρόλο του διασαλευτή της δημόσιας τάξης, αυτοσχεδίασε επιτυχώς ενώπιον του Κοινοβουλίου του Παρισιού, αναφέροντας ένα όμορφο παράθεμα το οποίο απέδωσε σε έναν αρχαίο συγγραφέα, του οποίου το όνομα αναζήτησαν όλοι, αλλά που τέριαζε καλύτερα στον δικό του πανηγυρικό. In difficilimis re publicae temporibus urbem non deserui, in prosperis nihil de publico delibavi, in desperatis nihil timul, όπερ με θερμινευόμενο, στους χαλεφούς καιρούς ποτέ δεν εγκατέλειψα την πόλη, στους αίσιους ποτέ δεν εποφελήθηκα και στους ζωφερούς δεν φοβήθηκα τίποτα. Ο Γκοντί δεν είναι άλλος από τον Ζαν Φρανσουά Μπόντε Γκοντί, γνωστός καρδινάλιο του Ρετς, και οι ταραχές της Φενδόνης αναφέρονται στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στα μέσα του 17ου αιώνα, μετά την ειρήνη της Βεσφαλίας το 1648, που τερμάτισε τον 30ετή πόλεμο με την ελληνικίωση του Λουδοβίκου 14ου κατά την περίοδο της αντιβασιλείας της Άννας της Αυστριακής. Αυτός ο εμφύλιος διήρκησε έως το 1653. Τα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν από τη μια μεριά η Αυλική υπό τον καρδινάλιο Μαζαρίνο και από την άλλη η Ευγενής και το Κοινοβούλιο υπό τον πρίγκιπα Κοντέ.